Είναι μεγάλη χαρά που συνομιλώ με μια φίλη, γι' αυτό δεν είμαι αντικειμενικό στα σχόλιά μου. Θα τη χαρακτήριζα ενεργό πολίτη της Λευκάδας. Μέσα από την συνεργασία της με το mylevkada.gr, η Ειρήνη Βονιτσάνου, που θα υποδεχτούμε τώρα, έχει γράψει πολλάκες για αυτό το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων, των βοηδών στην ορεινή Λευκάδα. Ίσως επειδή το αντιμετωπίζει, καθώς ζει σε ένα χωριό που έχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, όταν διάβαζα κάποια κείμενα παρελθοντικά, έλεγα δεν μπορούσα να καταλάβω το πρόβλημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όρια τους και έχω την εντύπωση ότι με την Ειρήνη θα συζητήσουμε για το τι πραγματοποιήθηκε, τι υπόθηκε στην έκτακτη συνέλευση, στη συνέλευση που έγινε συζήτηση στο πρώην Δημαρχείο Καρδιάς και γενικότερα και για το ψήφισμα αλλά και για τις δράσεις των κατοίκων, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Καλό απόγευμα, Ειρήνη. Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές. Θέλω να πω προκαταβολικά ότι δεν σου αρέσει πάρα πολύ να μιλάς στα μέσα και μετά από δική μου πίεση γίνεται αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι καταλυτική η παρέμβασή σου για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και πόσο οξυμένο είναι το πρόβλημα στην ορεινή Λευκάδα, Ειρήνη. Ναι, όπως είπες και εσύ, επειδή εγώ το ζω ζώντας στα Πλατίστομα, που είναι ένα χωριό στο οποίο τα ζώα αυτά ήταν επιτρήτα, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρος, σχεδόν καθημερινά εδώ. Να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτά τα ζώα πώς βρίσκονται εκεί, ανήκουν κάπου, είναι αδέσποτα? Δώσε μας λίγο το πλαίσιο. Γιατί δεν καταλαβαίνει μπορεί κάποιος κόσμος. Να το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή για να καταλάβουμε. Όπα, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς μιλάμε για την ενδοχώρα του νησιού. Από πάντα υπήρχαν ζώα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζώα. Δηλαδή μια δραστηριότητα η οποία συμβαίνει τώρα, αλλά δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Επί δεκαετίες οι παππούδες μας όλοι είχαν ζώα. Πάντοτε όμως όλοι τα ζώα τους τα είχαν με επιτήρηση. Είχαν ένα στάβλο που τα έβαζαν μέσα και ό,τι γνωρίζουμε τέλος πάντων όλοι για την κτηνοτροφία. Υπάρχει τουλάχιστον το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δημιουργείται από ένα συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει βοηδί κυρίως. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Εμείς για τα βοηδί γνωρίζουμε. Τα οποία τα έχει σίγουρα 2 δεκαετίες στο βουνό των Σκάρων. Πάντοτε ήταν ανεπιτήρητα, απλά ήταν πιο λίγα. Δεν ήταν ο όγκος των ζώων που είναι σήμερα. Και δεν ήταν... Εξής, όσο μεγαλώνει ο αριθμός και όσο δεν έχει καμία επαφή ενδεχομένως με κάποια από τα ζώα, αυτά ξεκινάνε και φεύγουν και κατεβαίνουν όλο ένα και πιο κάτω, όλο ένα και πιο κάτω. Δηλαδή, για να καταλάβεις, π.χ. στον κάμπο της Καριάς, δεν φτάνανε κάθε καλοκαίρι τα ζώα. Φέτος όμως φτάσανε και πέρυσι. Επειδή δεν υπάρχει κάποιος να τους βάλει κάποια όρια, δηλαδή, να τα γυρίσει πίσω, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν εννοείς? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει εκατοντάδες βοηδοί. Κάποια σηματοδοτημένα, ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει σε μια συγκέντρωση που είχαμε, που έγινε τον Απρίλιο στην Καριά, ότι είναι νομίζω 89, αν θυμάμαι καλά. 89 τα οποία φέρουν νότια. Σκέψου πόσα άλλα είναι τα οποία δεν φέρουν νότια και κυκλοφορούν ανεπιτήρητα. Δηλαδή σκέψου ότι ανεπιτήρητα τώρα είναι 89, 87, δεν θυμάμαι πόσα είχε πει ακριβώς, συν... τουλάχιστον άλλα 50, δεν ξέρω κι εγώ πόσα μπορεί να είναι, τα οποία δεν φέρνουν νότια και τα οποία είναι ανεπιτήρητα και δημιουργούν διάφορες ζημιές. Πριν περάσουμε λίγο στο εύρος των ζημιών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θέλω λίγο να με βοηθήσεις, γιατί αυτό το θέμα έχει πάρει έκταση, έχει κάνει και ερώτηση ο βουλευτής, έχει τοποθετηθεί νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Νικητάκης. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μία, να τη βάλω εγώ τώρα σε εισαγωγικά, η μη παραβατική συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου, γιατί ο Δήμος έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ποιες είναι οι επιπτώσεις του νόμου. Έτσι δεν είναι? Ο οποίος προφανώς τα γράφει όλα αυτά στα παλαιά των υποδημάτων και έχει φτάσει μια τοπική κοινωνία στα όρια της και κανείς δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο τα αυτονόητα, δεν ξέρω.
Ναι, κοίτα, δεν είναι ότι ο Δήμος έχει βγάλει απλά μια ανακοίνωση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι, ναι, οι οποίοι οριοθετούν και το πού μπορεί να δώσει ένας κτηνοτρόφος, έτσι, αλλά και τι συμβαίνει, τι ορίζει, υπάρχει νόμος που ορίζει τι γίνεται με τα ανεπιτήρητα ζώα. Ναι. Οπότε όλα αυτά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι νόμοι για όλα αυτά. Μάλιστα. Οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόζονται, υποθέτω. Οι οποίοι δεν εφαρμόζονται και πολύ σωστά και εσύ λοιπόν, όπως το λες, υπάρχει κάποιος ο οποίος παρανομεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα άρθρο σου ότι έχει τύχει να ξυπνήσετε το βράδυ και να βλέπετε, να τρομάζετε από ένα ζώο, ναι, το οποίο είναι στον κήπο σας. Δεν έχει τύχει απλά. Τυχαίνει σχεδόν κάθε βράδυ. Δηλαδή κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα μπαίνει ξαφνικά ένα πολλών κιλών, γιατί αυτά είναι και τεράστια, έτσι δεν είναι. Σε ένα κήπο που. Και το χειρότερο όλων είναι ότι πολλές φορές μπορεί να γυρνάς από την πόλη και να είναι να κάθονται στη μέση του δρόμου και να μην μπορείς να τα διώξεις, έτσι δεν είναι. Κοίτα, ουσιαστικά η παρουσία τους δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Mm-hmm. Δεδομένου ότι κινούνται στην ευρύτερη περιοχή όλη μέρα, έχει τύχει να τα φωτογραφίσω πρωί, ας πούμε, να είναι στην παιδική χαρά του χωριού. Έχει τύχει να τα φωτογραφίσω γενικότερα όλες τις, ανάλογα, δηλαδή άμα πάρεις μια φωτογραφική και εσύ και έρθεις, θα τα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρεις εδώ. Απλά είναι λίγο καλύτερα το χειμώνα, γιατί βρίσκουν τροφή και προς το βουνό, οπότε ανεβαίνουν, ξέρεις. Ενώ το καλοκαίρι κατεβαίνουν πιο πολύ προς τα χωριά, γιατί υπάρχουν τα αμπέλια, υπάρχουν οι κήποι. Αυτά τα ζώα προφανώς δεν τρέφονται έτσι όπως θα ήθελαν να τραφούν. Έτσι, και ψάχνουν να βρουν να φάνε, ψάχνουν να βρουν νερό, πολλές φορές διψάνε και πηγαίνουν δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει ένα σκύλο κάπου δεμένο και να το έχει νερό. Και βλέπεις το μοσχάρι, ας πούμε, και πηγαίνει να πιει το νερό του σκύλου. Ή μπορεί να μπουν σε κάποια άλλη στάνη για να πιούν το νερό. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Καταρχάς μπορεί εκεί που κάθεσαι, ξέρεις, στο χωριό δεν ακούς, δεν έχει και πολύ φασαρία, οπότε οι ήχοι έρχονται κατευθείαν. Uh-huh. Αξιολογείς αμέσως του τι είναι τι. Οπότε εμείς καθημερινά ακούμε τα μοσχάρια. Τυχαίνει πολλές φορές να σε ξυπνήσουν τα μοσχάρια, έτσι, γιατί μπορεί να τα ακούς και να είναι, ας πούμε, σε 200 μέτρα από σένα. Τυχαίνει πολλές φορές το καλοκαίρι, εγώ μόνο φέτος το καλοκαίρι έχω σηκωθεί πάνω από 10 φορές, έχω ξυπνήσει, γιατί τυχαίνει, επειδή κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα και τα ακούμε, τυχαίνει να το ακούσω και ευτυχώς που τα ακούω, να τα διώξω, ας πούμε, από τη δική μου ιδιοκτησία. Και φεύγουν εύκολα, Ειρήνη. Εντάξει, επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φανταστείς, δηλαδή, όταν πεινάει το ζώο και δει ότι κάπου μπορεί να φάει κάτι, θα καταφέρει να μπει. Ναι. Έτσι, για να φάει αυτό το οποίο θέλει. Και δεν μιλάμε για μοσχάρια τα οποία, δηλαδή, μπορεί κάποιος να σκέφτεται μοσχάρι. Τι έχω στο μυαλό μου? Έχω ένα ζώο των 50 κιλών. Εδώ, πραγματικά, τα ζώα αυτά είναι σαν ταύροι, σαν... τους σταύρους που βλέπεις, ας πούμε, στις σταυρομαχίες στην Ισπανία, νομίζω ίσως είναι και πιο μεγάλη. Δηλαδή δεν υπερβάλλουμε όταν λέμε ότι τα ζώα αυτά είναι 3 και 4 τόνων. Δεν υπερβάλλουμε. Ναι. Και σκέψου τώρα, επειδή εσύ έχεις μετακινηθεί στο οδικό δίκτυο εδώ, σκέψου τώρα ότι οι δρόμοι γενικότερα και για όσους δεν έχουν έρθει, το οδικό δίκτυο έχει με τα προβλήματά του πολλές λακκούβες, είναι πολύ στενό. Σκέψου τώρα να οδηγείς, να είναι νύχτα, δεν θα σου πω να βρέχει που έχει τύχει και αυτό και να έχει ομίχλη, πες ακόμα και δεν βρέχει και δεν έχει ομίχλη. Οδηγείς και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου 2 μάτια να γυαλίζουν. Και όταν πλησιάζεις, ας πούμε, σε απόσταση αναπνοής, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μπροστά σου, ας πούμε, ένα ταύρο 400, ας πούμε, κιλών, ο οποίος σου κοιτάζει. Εγώ θα σου περιγράψω αυτό που μου είπε σήμερα
ένας κύριος ο οποίος έλκει την καταγωγή του από το χωριό και έτυχε μετά από 10 χρόνια να έρθει για 2-3 μέρες εδώ στο χωριό και να μείνει σε ένα συγγενικό του σπίτι. Μου λέει, είδα εχθές, που το είδε και σε φωτισμένη, γιατί στην πλατεία του χωριού, είδα, μου λέει, 5 στην πλατεία και τελευταία στιγμή είδα ένα μπροστά στο δρόμο. Και είπα, Παναγιά μου, αυτός είναι τάβρος. Και μου λέει, φοβήθηκα πάρα πολύ και ευτυχώς έφυγε, λέει, μόνο του. Αλλά λέει, με κοίταζε, νόμιζε πραγματικά ότι θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητό μου και θα μας πολιτοποιήσει, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε για πολλαπλά προβλήματα. Και στο οδικό δίκτυο είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και για εμάς που γνωρίζουμε το πρόβλημα, οπότε έχουμε και πιο έχουμε το νου μας, και για τους διερχόμενους οδηγούς που έρχονται, περνάνε από εδώ για να κατέβουν στον Ιδρύ, στο Περιγιάλι ή για να πάνε στη Λευκάδα. Οπότε είναι ένας κίνδυνος χειμώνα-καλοκαίρι. Και φυσικά η καταστροφή που γίνεται στις περιουσίες μας. Από αμπέλια, ελιές, κήπους. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι μπήκαν μέχρι και σε μία αυλή και σπάσαν ένα νεροχύτη, για να καταλάβεις, που είχε γυναίκα στην αυλή της. Λουλούδι δεν υπάρχει στις αυλές, εννοείται. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φύγουμε για τα σπίτια για να μπουν μέσα τα μοσχάρια. Θέλω λίγο τώρα πάλι να γυρίσουμε στην αιτία του προβλήματος. Αυτός ο συγκεκριμένος αγρότης που τα έχει, ο συγκεκριμένος συμπολίτης, υποθέτω έχετε απευθυνθεί, Πολάκης. Τι απαντά? Κοίταξε να δεις. Γιατί για να φέρνει την κοινωνία του χωριού, δηλαδή για να είναι τόσα χωριά που να κάνετε αυτή τη σύσκεψη χθες και ξαφνικά να υπάρχουν παρεμβάσεις, ένας άνθρωπος δηλαδή γράφει στα παλιά του, παλιά από του παπούτσια και έχει φέρει δηλαδή στα όρια νευρικής κρίσης όλους τους συμπολίτες. Και μετά θα μιλήσουμε λίγο και για τις ευθύνες δημοτικής αρχής, αν θες. Ναι. Και το Παναγίου έτσι είναι, όσο και να μας φαντάζει αυτό παράλογο, αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Υπάρχουν αγρότες που έχουν κάνει άπειρες μηνύσεις, και έχουν εκδικαστεί, τους χρωστάει τα χρήματα της αποζημίωσης. Πολλές φορές βέβαια αυτή η αποζημίωση, να ξέρεις, ότι δεν αντιστοιχεί ούτε στη ζημιά, ούτε και στον κόπο των αγροτών. Έτσι, γιατί όσοι τουλάχιστον έχουν δει πώς φροντίζεις ένα μπέλι και πόσες φορές πρέπει να πας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και αν χαλάσει ένα μπέλι, δεν μπορεί να ξαναγίνει την επόμενη χρονιά. Θα σου πάρει τουλάχιστον 2 χρόνια, ανάλογα και τη ζημιά, για να ξαναγίνει. Έτσι. Πάμε λοιπόν λίγο. Είμαστε λοιπόν όμοιροι, έτσι, και του νομοθετικού πλαισίου, που θα έπρεπε να είναι σαφέστατα πολύ πιο αυστηρό, διότι φαντάζομαι ότι αν ήταν και πολύ πιο αυστηρό, ο άλλος θα σκεφτόταν ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της παρανομίας του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν επαρκεί και δεν καλύπτει, και από την άλλη, έτσι, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, δεν είναι το μόνο, θέμα που κάποιος, ας πούμε, παρανομεί γιατί δεν έχει αυστηρές. Σωστός αυτό που λες, αλλά εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι, όπως είπαμε... Και δεν είναι και ο μόνος Δήμος, έτσι, γιατί και άλλοι Δήμοι έχουν πολλά προβλήματα και νομίζω ότι κάπου είχε γίνει και ένα έγκλημα παλιότερα. Με βάση, ξέρεις, κάποιο δώρο το οποίο μπήκε σε κάποια περιουσία και εκείνη τη στιγμή θολώνει ο άνθρωπος και γίνεται το μοιραίο. Πάμε λίγο στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή τι λέει? Γνωρίζει, υποθέτω, το πρόβλημα. Τι ακολουθεί, τι τακτική έχει ακολουθήσει? Εγώ, επειδή είχα συνομιλήσει όταν εξελέγει η νέα Δημοτική Αρχή, είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Νικητάκη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το θέμα. Μπορώ να πω ότι είχε πολύ καλή πρόθεση και θεωρώ ότι έχει κάνει αρκετές κινήσεις προκειμένου να δοθεί κάποια λύση. Δυστυχώς όμως δεν έχω δει κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ έδωσα μία πίστοση χρόνου στη Νέα Δημοτική Αρχή, προσωπικά, ας πούμε, και όσο μπορούσα και το πάλευα προσωπικά το όλο ζήτημα,
Κάποια στιγμή έπαψα πια να ασχολούμαι, γιατί δεν έβλεπα κάποιο αποτέλεσμα, και από εκεί και πέρα τη δημοτική αρχή την ξανάκουσα τον Απρίλιο του φετινού έτους, που είχε καλέσει σε μία σύσκεψη στην Καριά. Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι τα κίνητρα αυτής της σύσκεψης. Δηλαδή πραγματικά αναρωτήθηκα, δεδομένου ότι δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα από εκείνη τη σύσκεψη, αναρωτήθηκα στην πορεία γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπήρξε, ας πούμε, κάποιο αποτέλεσμα που να είπα «Α, ωραία, έγινε για αυτό το λόγο». Εγώ πραγματικά, σαν ειρήνη, δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη. Τέλος πάντων, αυτό που μας είπαν είναι ότι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι, αλλά δεν έχουν μπορέσει να κάνουν κάτι. Εγώ τουλάχιστον αυτό ήταν αυτό που εισέπραξα. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα. Από εκεί και πέρα, βάσει του νόμου, η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να μαζέψει, να ορίσει ένα συνεργείο και να μαζέψει τα ανεπιτήρητα ζώα. Έτσι. Είτε αυτά είναι βοηθοί του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, είτε είναι, ας πούμε, εγωπρόβατα κάποιου άλλου κτηνοτρόφου του χύψη. Ο νόμος αυτό ορίζει, ότι ο Δήμος οφείλει να συγκροτήσει ένα συνεργείο με ανθρώπους που γνωρίζουν, και από εκεί και πέρα αυτά τα ζώα που θα μαζέψει πρέπει να έχει δικό του, τέλος πάντων, στάβιο, που να σταυλιστούν αυτά τα ζώα που μα θα υποτίθεται μαζέψει. Δεν, αυτά... Ναι, αν μαζέψει ο Δήμος τα οποία ανήκουν σε ιδιώτη, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Όπως είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή θα μαζέψει κάποια, κάποια ζώα. Και αν δεν πάει αν δεν είναι, ναι. Τα πάρει, μετά γίνεται κτήση. Αν θες μπορώ να σου τα διαβάσω και με βάση το νόμο. Μα ναι. Δηλαδή ακριβώς πώς το λέει ο νόμος. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικά. Ωραία. Πάμε λίγο στο τελευταίο σκέλος. Έγινε μια σύσκεψη. Την άκουσα γιατί ανέβηκε για ένα βίντεο το οποίο το πήραμε εμείς από τον κύριο Κατοπόδη. Δεν πολύ κατάλαβα. Νομίζω ότι είχε κάποια επικοινωνιακά χαρακτηριστικά η όλη αυτή η σύσκεψη. Δεν διέκρινα ουσία. Είμαι λάθος? Πέρα από ένα ψήφισμα. Να δεις. Ουσιαστικά αυτό που που κάναμε σε αυτή τη συγκέντρωση είναι λίγο να οργανωθούμε. Ξέρεις, παρότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, δεν υπάρχει μια συλλογική κινητοποίηση. Ναι. Εγώ θα πω, ευτυχώς που κατέβηκαν τα μοσχάρια στον κάμπο της Καριάς, κινητοποιήθηκαν λίγο οι καρσάνοι και μας κάλεσαν όλους μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ευτυχώς το λέω για, ξέρεις, κινητοποιήθηκαν λίγο οι άνθρωποι που κινητοποιούνται λίγο πιο πολύ. Ναι, επειδή έφτασε το πρόβλημα όμως εκεί κοντά. Είναι και πιο πολύ, καταλαβαίνεις, οπότε μπήκαμε και εμείς από τα υπόλοιπα χωριά. Κοίτα, είναι ένα από τα πιο σοβαρά, ίσως το πιο σοβαρό ψήφισμα το οποίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και έχουμε υπογράψει. Γιατί είχαμε δημοσιεύσει και τις προηγούμενες μέρες ένα ψήφισμα, το οποίο όμως δεν ήταν της αντίστοιχης, ας πούμε, δυναμικότητος. Είναι λοιπόν ένα ψήφισμα που είναι η αρχή όλης αυτής της κινητοποίησης. Κοίτα Παναγιώτη, μετά από τόσα χρόνια που βιώνουμε όλο αυτό και όταν ο κόσμος βλέπει ότι οι περιουσίες που με πολύ κόπο έχει δημιουργήσει καταστρέφονται εν μία νυχτή, δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει. Δηλαδή η κατάσταση πια είναι, ειδικά κάθε Σεπτέμβρη, που αυτός ο κόσμος ζει από τα αμπέλια του και από τις ελιές του. Έτσι, ειδικά κάθε Σεπτέμβρη που αυτά τα ζώα πεινάνε ακόμα πιο πολύ και δεν κρατιούνται με τίποτα. Βλέπεις ότι το πρόβλημα, δηλαδή, φτάνει στο αμή. Οπότε αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά είναι η αρχή του τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να κινηθούμε. Είναι η αρχή γιατί σκεπτόμαστε ότι θα κινηθούμε και νομικά απέναντι και στις υπηρεσίες τις οποίες, δηλαδή επιφυλασσόμαστε να κινηθούμε και νομικά απέναντι στις υπηρεσίες που θα έπρεπε βάσει του νόμου να είχαν κάνει κάτι και δεν κάνουν. Κοιτάξτε, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και λίγο πιο σοβαρά, βρε Παναγιώτη, δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι τόσα χρόνια και αυτό που λέει ο νόμος δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορούμε όμως και εμείς οι νομοταγείς πολίτες
να βλέπουμε συνεχώς να αδικούμαστε. Κατά σειρό είναι έτσι, αδικούμαστε. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι να πεις και ουσιαστικά αυτό δείχνει μια βούληση. Ελπίζουμε ότι δεν θα μείνει μόνο εκεί, θα πάρει σάρκα και οστά. Έχω την εντύπωση ότι θα έρθετε σε επικοινωνία προφανώς και με τη Δημοτική Αρχή ξανά και γενικότερα θα κάνετε επαφές και με το βουλευτή και με όσους μπορούν να ακούσουν. Έχει γίνει και μια ερώτηση, νομίζω. Το, ναι. Το ψήφισμα, ναι, η ερώτηση που έκανε ο βουλευτής την έκανε πάλι επειδή υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι πήγαν και διαμαρτυρήθηκαν στον ίδιο τον βουλευτή. Έτσι. Το ψήφισμα απευθύνεται και προς το Δήμο και προς την Περιφέρεια και ναι. προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να λάβει γνώση. Ξέρεις, είπε ο κύριος Πάνος Γαζής, ο οποίος ήταν εκείνη τη μέρα στη συνάντηση, ότι δεν έχει έρθει ποτέ λέει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σκέψου δηλαδή ότι ναι. μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, Δημοτικοί Συμβούλοι οι οποίοι να το αγνοούν. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι το σημαντικότερο για μένα στην ορεινή Λευκάδα, έτσι. Μάλιστα. Το ψήφισμα απευθύνεται και προς τον βουλευτή και προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λευκάδας και προς τη διεύθυνση κτηνιατρικής, τη διεύθυνση δασών και τη διεύθυνση υγιεινής. Μάλιστα. Λοιπόν, χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Ειρήνη, θα βάλουμε μία ανωτελεία στο θέμα αυτό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, να το κρατήσουμε στην επικαιρότητα και θέλω και τη βοήθεια σας πάνω σε αυτό, διότι εμείς θα απευθυνθούμε και στους αρμόδιους, γιατί είναι ένα θέμα και θέλουμε να δώσουμε φωνή. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν για την τοποθέτησή σου εδώ, στον Πρίσμα, και θα είμαστε σε εξέλιξη. Εξάλλου, κάνεις και πολύ καλό ρεπορτάζ και μέσα από το Μαϊλευκάδα. Υπήρχε και ένα πολύ ωραίο τύπου ντοκιμαντέρ που πήγατε και συναντήσατε συμπολίτες μας, όπου έχουν υποστεί είναι αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις καταστροφές των ανεπιτήρητων ζώων. Οπότε, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να υπάρχει στην τοπική ατζέντα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να δώσω λίγο τον παλμό της ορεινής Λευκάδας, ήθελα. Και πρέπει, διότι αυτό. Πάρα πολύ εύστοχο, όπως έχεις γράψει, αν ήταν μέσα στην πόλη αυτό το πρόβλημα, ίσως να υπήρχαν άλλες δράσεις και ίσως να υπήρχε και άλλη αντιμετώπιση και δεν υπάρχουν κατηγορίες συμπολιτών μας. Τα προβλήματα είναι όλα ενία και μας αφορούν όλους, η αλήθεια είναι. Και σε κάποια στιγμή πρέπει να επιλύονται. Σωστό, και να μην επισημαίνονται μόνο. Και να μην υπογραμμίζονται. Ακριβώς, να λύνονται. Πολύ σωστό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ειρήνη μου, για την παρουσία σου. Καλό σου βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.